Γεια σας φίλοι μου. Με αφορμή ένα αίτημα φίλου, ανεβάζω αυτό το βίντεο για να πω μέσα από την πορεία των 40 χρόνων το πόσο έχουν αλλάξει τα πράγματα από τότε μέχρι και σήμερα πάνω στον εξοπλισμό. Λοιπόν, ξεκινάμε από πάνω προς τα κάτω. Λοιπόν, στην αρχή δεν υπήρχαν φόρμες καθόλου. Μετά βγήκαν οι φόρμες τριών τεμαχίων και μάλιστα θυμάμαι η πρώτη μου φόρμα ήταν η μπάλκο, η οποία ήταν παντελόνι μέχρι τη μέση, φόδρα κόκκινη εσωτερικά και εξωτερικά ήταν λία καουτσούκ βουλκανισμένο και μάλιστα ήταν τυπωμένο σαν ψαροκόκαλο απάνω. Ακόμα την έχω, κάποια στιγμή που θα πάω στο πατρικό μου θα τη βρω και θα σας τη δείξω. Θα είναι η πρώτη φόρμα που θα φορέσει ο γιος μου και ας είναι 35 χρόνων, έτσι, φόρμα. Ακόμα είναι, τότε φτιάχνανε γερά πράγματα, έτσι, σαν την πρώτη ημέρα σχεδόν που τη φόρεσα. Ή τουλάχιστον πριν από 5 χρόνια που την είδα για τελευταία φορά, αυτή την εντύπωση είχα. Ούτε ένα σκίσιμο δεν είχε. Λοιπόν, και προχωράμε προς τα πάνω. Το σακάκι ήταν με φερμουάρ στο κέντρο, σαν να φοράς ένα μπουφάνα, σας το πω έτσι. Πάλι με μπλε φόδρα από μέσα και απ' έξω με το ίδιο τρόπο, έτσι, λαστιχωτό. Πάλι το ίδιο μοτίβο ψαροκόκαλο. Το φερμουάρ ήταν πλαστικό και ανέβαινε μέχρι πάνω. Βέβαια τις περισσότερες φορές είχε μια τάση να κατεβαίνει και εγώ είχα βρει ένα κούλι που είχα βάλει κόψα εδώ πάνω, η οποία σκούριαζε και κάθε 4-5 ψαρέματα την ξέραβε η μανούλα μου και την ξανάραβε και μου βάζε καινούρια. Λοιπόν, και η ουρά κάτω έκλεινε, όχι όπως οι κλασικές τώρα με ένα κούμπομα, με δυο κουμπόματα και αρκετά ψηλά. Και φυσικά υπήρχε ξεχωριστή κουκούλα. Ξεκίνησα πρώτα με το σακάκι και μετά ανέβασα level και πήρα την κουκούλα και στο τέλος πήρα και το παντελόνι, γιατί τότε τα λεφτά ήταν δύσκολα και μάζευα, δούλευα 2-3 μήνες το καλοκαίρι και μάζευα λεφτά και πήγαινα διακοπές προς το Σεπτέμβριο λίγο πριν αρχίσω τα σχολεία. Μετά που απόκτησα σιγά σιγά τη δυνατότητα να μπορώ να προσθέτω κομμάτι στον εξοπλισμό, δούλευα 2 μήνες και πήγαινα 1 μήνα διακοπές. Και φυσικά μαζί με τον μπαμπά και τη μαμά. Υπήρχε περίπτωση, όπως τώρα που βλέπεις, κάτι 13χρονα που πάνε μόνα τους διακοπές ή με τους φίλους και τις φίλες. Τότε ήταν αυστηρά οικογενειακά τα πράγματα. Λοιπόν, με την πάρο του χρόνου βγήκαν οι φόρμες που ήταν φόδρα απ' έξω, φόδρα από μέσα και το Long John. Τότε θυμάμαι αυτή ήταν 4 χιλιοστά η πρώτη, νομίζω. Αλλά μιλάμε, ήταν καουτσούκ, δεν ήταν νεοπρέν, έτσι, αυτό το ψεύτικο που λέω εγώ. Ήταν τρομερή η θερμομόνωση που είχε και ας ήταν 3 κομμάτια. Βέβαια για χειμώνα δεν έκανε, το καλοκαίρι εντάξει, δεν ξεφλούδιζε πλέον η πλάτη. Long John, πεντάρα, μάρες, sorry που λέω μάρκα. Και για μια 20ετία είχα κολλήσει στο ίδιο ακριβώς μοντέλο. Εγώ άλλαζα φόρμες κάθε 3-4 χρόνια, γιατί το σακάκι καιγότανε και το παντελόνι καιγότανε στην πίσω πλευρά. Το υλικό της φόδρας δεν ήταν τόσο καλής ποιότητας το εξωτερικό και
έκοβε. Και φυσικά βουτάγαμε και πιο βαθιά, και όσο πιο βαθιά κατεβαίνεις, το υλικό της φόρμας, η φυσαλίδα συμπιέζεται και από τις πολλές επαναφορές κάποια στιγμή θρηματίζει εσωτερικά. Οι παλιοί τα θυμούνται αυτά, οι καινούργοι δεν τα έχετε ζήσει, γιατί τα υλικά τώρα είναι πολύ ανώτερης τεχνολογίας, διαστημικής θα το έλεγα. Στην έκθεση είδα κάποια υλικά που ήταν άλλο πράγμα, βέβαια και η τιμή ήταν άλογο πράγμα. Λοιπόν, και φυσικά ήταν φερμοάρ διαγώνιο, διπλά κουμπώματα, ακουαστόπ εδώ μπροστά στα μανίκια, ακουαστόπ γύρω στην κουκούλα 3-4 πόντους, ακουαστόπ πάλι κάτω στο παντελόνι και ακουαστόπ στο γυλαίκο απάνω, έτσι, στο long john. Ήταν πεντάρα. Το long john ήταν πεντάρι παντελόνι τεσάρι απάνω, οπότε καταλαβαίνετε 9 χιλιοστά εδώ μπροστά. Δεν πέρναγε τίποτα το χειμώνα. Το καλοκαίρι μπεμπελιάζαμε. Και σιγά σιγά ανέβασα level και πήγα σε φόρμα η οποία ήταν επί μέτρο πλέον, με φερμουάρ, στο φίλο μου το Λαναρά, τότε που έφτιαχνε και φόδρες και φόρμες και λίες και ξυρισμένες, αλλά εγώ επέμενα στο φερμουάρ και στη διπλόφοδρη γιατί με βόλευε εκείνη την εποχή. Δεν είχα δοκιμάσει το ξυρισμένο και σαν τάβρος ήμουνα δύσπιστος στο κάτι καινούργιο να το δοκιμάσω, αφού μου έκανε, γιατί να το αλλάξω. Βέβαια κάποια στιγμή που έπεσε στα χέρια μου μια στολή η οποία ήταν με ξυρισμένο σακάκι και με παρότρινε ο κουμπάρος μου ο Βασίλης, μου λέει δοκίμασε ρε να δεις, δεν έχει καμία σχέση με τις άλλες. Τη φόρεσα κανένα δύο φορές. Στην αρχή του λέω τι είναι αυτό ρε, του λέω αυτό δεν μπαίνει με τίποτα. Εγώ την έβαζα στη δικιά μου, είχα το φερμουάρ, έβαζα χεράκια, κατέβαζα και το φερμουάρ και ήμουνα Μισελέν, το ανθρωπάκι. Μετά πολλά μέψε και πήγα και πήρα μέχρι και σήμερα τη φόρμα που έχω. Λοιπόν, κάτω στο νησί υπάρχουν 4-5 φόρμες, 2-3 παραλλαγής και 2 οι οποίες είναι οι κλασικές μπλε, μαύρο, γαλάζιο, τις μάρες με τα φερμουάρ τα διαγώνια. Λοιπόν, βέβαια την Αγκουάτο πλέον δεν την αλλάζουμε τίποτα και ας είναι 3 χιλιοστά, χειμώνα καλοκαίρι, δεύτερο δέρμα. Με τις άλλες βγαίναμε και ήμασταν μουσκεμα, γιατί περνάγανε παρόλα τα κουαστόπ να κάνεις κινήσεις. Η 5-10 πόντια κουαστόπ περνάει το νερό μέσα και φουσκώνει και η φόρμα, γιατί αφήνει κενά και δημιουργούσαν πρόβλημα εδώ στις κλειδώσεις, στους αγκώνες, στις αμασχάλες, παρόλο που το πατρόν ήταν ανατομικό, γιατί αφήναν κενά και έμπαινε νερό και ερέθιζε και πίσω στα γόνατα. Αυτό το πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζω τα τελευταία 11 χρόνια με την Αγκουάτο, την απνέα, έτσι. Είναι πολύ καλή φόρμα και βλέποντας πάλι στην έκθεση την Stealth, μου καλομπήκε στο μάτι, γιατί η κακομήρα τα έχει φάει τα ψωμιά της, έγινε και το μπραφ τότε στη Μακρόνησο που έσκησε η ουρά, ευτυχώς την πάλωσα. Να μαζέψουμε κανένα φράγκο τώρα, κούτσα κούτσα από εδώ, κούτσα κούτσα από εκεί, να πάω να πάρω τουλάχιστον σακάκι, αν και δεν το βλέπω για τώρα το καλοκαίρι, θα την περάσω με αυτή και μετά να πάρω και παντελόνι. Λοιπόν, τώρα ούτε λόγος για καλτσάκια στην αρχή, ούτε λόγος για γάντια στην αρχή. Πολύ αργότερα εμφανιστήκαν τα καλτσάκια και φυσικά ήταν διπλόφοδρα, κάτι πεντάρια, και έβαζε στο πέδιλο και σε 2-3 ώρες έπιανε κράμπα στο πόδι και έλεγε αμάν να μην το βάλω, παγώνω, το βάλα πονάω. Βγαίναμε, βγάζαμε το πέδιλο, βγάζαμε το καλτσάκι, ξεμουδιάζαμε λίγο τα δάχτυλα, το ξαναφοράγαμε και άντε πίσω την επιστροφή. Τώρα καλτσάκι ξυρισμένο από μέσα, λίγο απ' έξω, λίγο από μέσα
Λίο απ' έξω, φόδρα από μέσα, φόδρα απ' έξω, υπερελαστικά. Έτσι. Έχει ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ξέχασα να πω ότι η Αγκουάτο αυτή που έχω κρατάει τόσα χρόνια, γιατί η φόδρα της απ' έξω δεν είναι jersey όπως είναι οι περισσότερες, αλλά είναι λίκρα. Τότε την είχα πληρώσει, θυμάμαι, αρκετά χιλιάρικα παραπάνω, αλλά διαβάζοντας κάποια συγκριτικά, γιατί τότε δεν υπήρχε το ίντερνετ, συγκριτικά μέσα σε περιοδικά του χώρου, αναφερόταν ότι ήταν πρωτοποριακό, και όντως αυτό που έλεγαν ήταν όντως σωστό. Και φυσικά γάντια, τα πρώτα γάντια ήταν διπλόφοδρα, σιγά σιγά συνήθισα τα μάρεστα με το αμάρα από μέσα το δέρμα. Τώρα βέβαια έχουν τρυπήσει και είχα πάντα το ίδιο πρόβλημα. Επειδή εγώ είμαι αριστερόχειρας και τραβιέμαι πάνω στα βράχια, ή όποια κίνηση κάνω για να πιάσω το ψάρι είναι με το δεξί χέρι, όλα τα δεξιά γάντια, ειδικά στο τρίτο, τέταρτο και πρώτο, και δεύτερο, τρίτο, τέταρτο δάχτυλο εδώ μπροστά στις ρόγες, τρώγονταν. Λοιπόν, παλιότερα πέρναγα σιλικόνη, μετά προσπάθησα να ράψω από πάνω νεοπρέν. Για κάποιο λόγο και οι δύο τρόποι δεν με βόλευαν, και σιγά σιγά, εφόσον είχα και την οικονομική άνεση τότε, έπαιρνα καινούργια γάντια. Και φυσικά το χειμώνα χρησιμοποιούσα ένα γάντι με αμάρα για να μπορώ να κρατάω το όπλο, τη λαβή, και να έχω καλή επαφή. Όχι αγκούρι, ρε γαμώτο, τώρα εδώ είναι η σκανδέλη, εδώ είναι η λαβή, καταλαβαίνετε τι λέω. Έτσι, τα χοντρά γάντια δεν κάνουν για καλή σκοπογολή. Έχω δει πολλούς φίλους που κόβουν το δάχτυλο, 2-3 δάχτυλα εδώ μπροστά, τα κόβουν με το μαχαίρι, με το ψαλίδι, έτσι, για να έχουν την επαφή πάνω στη λαβή, και ας κρυώνει το χεράκι τους. Και φυσικά στο από εδώ το χέρι έβαζα πεντάρι για να έχω προστασία και από τα αγκάθια των ψαριών, και να αντέχει το ρημάδι λίγο παραπάνω. Λοιπόν, αυτή ήταν η αναδρομή σχετικά με τις φόρμες από τη δεκαετία του 70 μέχρι και σήμερα. Και φυσικά τα όπλα έχουν αλλάξει τρομερά. Δεν μπορείτε να φανταστείτε το τι γινόταν στην αρχή με ψαροντούφεκα, με το λατήριο, μετά με αεροβόλα, λαστιχοβόλα τα οποία ήταν τελείως αδύναμα, φοράγαν δωδεκάρια λάστιχα με δύο δωδεκαράκια και μια βέργα οχτάρα και πεντάενα μπροστά ή τρίενα βαρέου τύπου, έβγαινε η βέργα και βούταγε με το που έβγαινε η ουρά της. Έτσι βέβαια τα ψάρια ήταν πιο απονήρευτα, οι περισσότεροι τότε της εποχής χρησιμοποιούσαν τη βιδωτή δελφινιέρα, και κάποιοι για να μην τους την ξεβιδώνουν τα ψάρια ή να μην τη χάνουν, γιατί πολλές φορές λασκάρανε, έβαζαν μέσα κανάβι, αυτό που χρησιμοποιούσαν μαζί με μίνιο, η υδραυλική παλιά, γιατί τώρα έχει αντικαταστεί με τεφλόν, τώρα οι φίλοι βιδώνουν με τεφλόν, και έριχναν με αυτά τα όπλα και έπαιρναν ψάρια, γιατί υπήρχαν ψάρια. Τώρα τα ψάρια έχουν λιγοστέψει, έχουν βαθύνει υπερβολικά, για το κυνήγι πλέον έχει γίνει πολύ εντατικό. Και τα πέδιλα στην αρχή ήταν βαριά και ασήκωτα. Θυμάμαι τα πρώτα πέδιλα που είχα πάρει ήταν κάτι μπλε της Μπάλκο, τα οποία ήταν κολυμβητικά, και η μάσκα ήταν μια πορτοκαλιά με τον αναπνευστήρα ενσωματωμένο. Ούτε πιασήματα είχε από κάτω, η μύτη έμπαινε μέσα στη μάσκα, ήταν ένα στρογγυλό πράγμα. Έτσι δεν είχε θηλιά για να πιάσει τη μύτη. Και στον αναπνευστήρα στην άκρη απάνω υπήρχε ένα μπαλάκι του πινκ πονγκ. Όταν έκανες τη βουτιά, έτσι, έπαιρνες, δεν υπήρχε αναπνευστήρα στόματος, ήταν πάνω στη μάσκα, έτσι, μονομπλοκ. Και όπως κάτι καινούργιες που έχουν βγει τώρα που είναι για snorkeling, έτσι, που βάζουν όλο το πρόσωπο μέσα και παίρνεις ανάσα από τον αναπνευστήρα. Βέβαια δεν κάνω για καταδύσεις, παίρνουν νερά όπως και οι παλιές. Λοιπόν, και όταν ξεπερνούσες τα 2-3 μέτρα, είχε μια τάση να παίρνει νερά. Το βλέπεις, σιγά σιγά κατέβαζε νερό. Και άμα κατέβαινες παρακάτω, εκτός ότι τζινάγαν τα αυτιά, δεν υπήρχε τρόπος να εξισώσουμε. Έτσι.
ήτανε πλημμύρα. Έκανες βολή γέρνοντας τη μάσκα και κλείνοντας το κάτω μάτι, γιατί έμπαινε μέσα στο νερό κατά αυτόν τον τρόπο, για να δεις να ρίξεις το χέρι έτσι και το κεφάλι έτσι, για πολύ γέλιο κατάσταση. Μετά φυσικά βγήκανε οι μάσκες αυτές οι κλασικές που γνωρίζουμε, οι στρογγυλές μεν, με λάστιχο πάντα σαν υλικό κατασκευής, αλλά είχαν εδώ από κάτω τις θήκες για να μπορούν να μπουν τα δάχτυλα της εσοχές και να εξισώνουμε, και φυσικά αναπνευστήρας ξεχωριστός. Στην αρχή είχε ένα διχαλάκι, το περνάγαμε από εκεί, πολλές φορές έφευγε ο αναπνευστήρας, δεν ξέραμε να βγάζουμε τον αναπνευστήρα, ήταν άλλα πράγματα, άλλες καταστάσεις. Εσείς δεν τα έχετε ζήσει και είσαστε τυχεροί. Πάρα πολλοί κόσμος πνίγηκε έτσι, άλλοι παράτησαν το χόμπι γιατί δεν το χάρω με τα μάτια τους, και μερικοί σκληροπυρηνικοί, πέστε το, τυχεροί, επίμονοι, συνέχισαν και έχοντας τη δυνατότητα προχώρησαν μέχρι και σημερινή εποχή με εξοπλισμό νέας τεχνολογίας. Και φυσικά εμφανίστηκαν οι μάσκες από σιλικόνη, από σιλικόνη γραφίτι, υπερελαστικές, μικρού όγκου, με δύο κρύσταλλα, μάσκες με καθρεφτιζόμενα κρύσταλλα, μάσκες με διαφανή σιλικόνη, με κατοπτρικά κρύσταλλα πάνω κάτω, για να βλέπεις και το τι γίνεται μπροστά σου, γιατί με τις άλλες δεν έβλεπες, θα μπορείς να γυρίσεις το κεφάλι για να ψάξεις που μπλέκτηκα τώρα, έτσι. Και πέδιλα, όπως σας είπα, πολύ βαριά, μετά με τρύπες, με ξόφτερνα, μακριά, και φτάσαμε στο 90 πόντους πέδιλα με ανθρακονήματα, στο 1.30 πέδιλα για υπερβολικά βαθιές βουτιές με ανθρακόνημα, και ο εξοπλισμός να στοιχίζει μια μικρή περιουσία, όπως λέω. Και φυσικά όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα, εγώ τον προτρέπω να πάρει τον καλό εξοπλισμό, έτσι, για να τον έχει και χρόνια και να έχει και την ασφάλεια που του δίνει, αλλά όπως το ξαναλέω, να μην βασίζεται πάνω στον εξοπλισμό ότι στη στραβή θα τον σώσει. Όπως λέω, με τα συγχωρήσεις οι μαλακές πληρώνονται, και το ξέρω από εμπειρία, σας το έχω πει και σας το ξαναλέω, ποτέ χωρίς ζευγάρι, ποτέ βουτιές έτσι, γιατί εγώ έχω τον εξοπλισμό τον τάδε, για τα παιδιλά μου σηκώνουνε τάδε, η σκληρότητά τους είναι τάδε, δεν θρηματίζονται ποτέ, πάντα υπάρχει κάποια στιγμή. Συγγνώμη για το μεγάλο μήκος του βίντεο, αλλά είναι κάποια πράγματα που πρέπει να τα μάθετε εσείς οι νεότεροι, για να εκτιμήσετε τον κόπο των κατασκευαστών, έτσι, που συνεχώς βελτιώνουν τα προϊόντα τους, και πολλοί θα πούν μα είναι πανάκριβα, μα είναι το ένα, μα είναι το άλλο. Μην ξεχνάτε ότι αυτά θα σας δώσουν το μέγιστο της απόλαυσης για το χόμπι μας, και θα σας κάνουν τη ζωή σας εύκολη. Αν θέλετε να δοκιμάσετε πως είναι να φορτώσετε τη ζώνη σας με πάρα πολλά βάρη και να κολυμπήσετε ή να βουτήξετε μέχρι τα 10 μέτρα με κοντά πέδιλα που θα φοράγατε χωρίς φόρμα, δοκιμάστε το, αλλά να έχετε 2-3 άτομα να σας σηκώσουν απάνω. Ή στη χειρότερη περίπτωση, δεμένη στη ζώνη σας και σε σημείο που να μπορείτε να την πιάσετε, μια αναλόγου μεγέθους σημαδούρα για να την τραβήξετε σαν το μύτο της Αριάδνης και να σας επιστρέψει στην επιφάνεια. Εντάξει, συνοηθήκαμε. Να είστε καλά. Καλές βουτιές εντός ορίων, ασφαλείς αναδύσεις, και είπαμε, όσο πιο πολλά λεφτά δίνεις στα πέδιλά σου, στη φόρμα σου και στον εξοπλισμό σου γενικά, τόσο καλύτερα θα μπορείς να χαρείς το χόμπι σου. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε υπερβολές. Ένας αρχάριος να πάει να πάρει τα πέδιλα τα προ, δεν θα μπορείς να τα δουλέψει. Θα τα πάρει όταν τα έχει πραγματικά ανάγκη. Θα μάθει και θα δυναμώσει το πόδι του σε συμβατικό μακρύ πέδιλο, και μετά θα πάει στο κάρμπον των 500, των 600 και του χιλιάρικου, και θα μάθει
με ένα ψαροντούφεκο με συμβατικό σωλήνα που αλουμινίου, έτσι, λοιπόν, που θα μάθει να σημαδεύει και όταν χρειαστεί το πιο μεγάλο θα πάει στο καρμπονικό, στο ξύλινο, στο ρόλερ και πάει λέγοντας. Φυσικά μάσκα μπορεί να πάρει μικρό όγκο από την αρχή, αναπνευστήρα ανατομικό από την αρχή, μια φόρμα πολύ καλή ανατομική από την αρχή, ζώνη και βάρη πλαστικοποιημένα από την αρχή, 1-2 κοφτερά μαχαίρια τρίκοπα από την αρχή και φυσικά σημαδούρα σωστή από την αρχή. Είπαμε που ανεβάζουμε level, βασικός εξοπλισμός σωστός, ναι, από την αρχή. Γεια σας.